και το εκείθεν άνθρωπος εκ της γενείας του οίκου του Σαούλ, ονομαζόμενος Σιμεΐ, υιός του Γυρά, και εξ ερθών ήρχε το καταρώμενος. Και έριπτε λίθους επί τον Δαβίδ και επί πάντας τους δούλους του βασιλέως Δαβίδ, πας δε ο λαός και πάντες οι δυνατοί ήσαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Κι ούτως έλεγε ο Σαμουήλ καταρώμενος. Έξελθε, έξελθε ανήρ αιμάτων και ανήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ αντί του οποίου βασίλευσας. Και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλείαν εις την χείραν Αβεσσαλόμ του Ιού σου. Και ειδού εσύ επιάστης εν τη κακία σου, διότι είσαι ανήρ αιμάτων. Τότε είπε προς τον βασιλέα Αβησέ ο Υιός Σερουίας, διατί ούτως ο νεκρός Κύον να καταράτε τον Κύριό μου τον βασιλέα, άφες παρακαλώ να περάσω και να κόψω την κεφαλήν αυτού. Ο δε βασιλεύς είπε, τι μεταξύ εμού και ημών ιή της Σερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν καταράστητη τον Δαβίδ. Τις λοιπόν θέλει η πει, δια τι έκαμε σούτο. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Αβησέ και προς πάντα στους δούλους αυτού. Ιδού ο Υιός μου, ο εξελθών εκ των σπλάχνων μου, ζητεί τη ζωή μου, πόσο μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης. Αφήσατε αυτόν και ας καταράτε, διότι ο Κύριος προσέταξε αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέραν ταύτην. Και επορεύονται ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις την οδόν. Ο δε Σιμεΐ επορεύεται κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηράτο πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και σκόνιζε με χώμα. Κι ήλθεν ο βασιλεύς και πάσο λαός ο μεταυτού εκλελημένοι και ανεπάφθησαν εκεί. Αμήν. Ο Δαβίδ ο άνδρας τον οποίον ο Θεός βρήκε γιατί ήταν κατά την καρδία του, με αποτέλεσμα επειδή ήταν κατά την καρδία του να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, αφού ο Θεός τον ευλόγησε γιατί περπατούσε αληθινά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τον κατέστησε αφού τον εκπαίδευσε μετά από 13 χρόνια, από τα 17 του στα 30 του, τον κατέστησε βασιλιά και τον ευλόγησε και του χάρισε όλα όσα είχε ζητήσει η καρδιά του, αυτόν ελευθέρωσε από όλους τους κινδύνους, έπεσε σε μεγάλη αμαρτία, κάποια στιγμή που παρέμεινε οκνηρός και η οκνηρότηση είναι μεγάλη παγίδα για τον άνθρωπο του Θεού. Παγιδεύτηκε λοιπόν στην οκνηρία του αυτή για λίγο και ο Δαβίδ, έπεσε σε μεγάλη αμαρτία, αποτέλεσμα ναι μεν μετενόησε, αλλά επειδή δεν υπήρχε ακόμη το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, έπρεπε και να ταλαιπωρηθεί με την δικαιοσύνη της κρίσης που ο Θεός θα έφερνε στη ζωή του και μία πραγματικά επώδυνη ήταν ο γιος του Αβεσσαλόμ, τον οποίον μάλιστα και αγαπούσε ιδιαιτέρως, επαναστάτησε εναντίον του Δαβίδ και κατάφερε να παρασύρει μαζί του και τον Αχιτόφελο, ο οποίος ήταν ο πιο σοφός σύμβουλος του Δαβίδ και μάλιστα η γνώμη του θεωρείται σαν γνώμη Θεού, κατάφερε να ξεσηκώσει το λαό εναντίον του και να εκδιώξει, μάλιστα να φύγει από φόβο αλλά και κατά την οδηγία του Θεού ο Δαβίδ για να σώσει τη ζωή του μακράν από την Ιερουσαλήμ. Οι στάσεις ήταν μεγάλοι και το κακό για τον Δαβίδ δεν ήταν μόνο ότι εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, δεν ήταν μόνο επίσης ότι έπαψε να είναι βασιλιάς, αλλά το μεγαλύτερο κακό ήταν ότι αυτό προήλθε από το γιο του τον αγαπημένο. Μαζί του ήταν αρκετοί αξιωματικοί, στρατηγοί, λαός, οι λιγότεροι βέβαια, οι οποίοι τον ακολούθησαν μένοντας πιστοί στη βασιλεία του και σε αυτόν.
Στον δρόμο όμως υπήρχε ένα συναπάντημα. Ένα συναπάντημα παράξενο, το οποίο ο Θεός επέτρεψε να συμβεί προς ευλογία Του, όπως θα δούμε. Ο Σιμεΐ, ένας άνθρωπος Βενιαμίτης, δηλαδή εκ του οίκου του Σαούλ, ενώ έφτασε στην πόλη του ο Δαβίδ φεύγοντας, πέρναγε από μια χαράδρας, λέγαμε, από τη μια μεριά ήταν ο δρόμος που πέρναγε ο Δαβίδ, από την άλλη μεριά και απέναντι στάθηκε ο Σαμουήλ και άρχισε να τον καταράτε με κατάρες βαριές, ακόμη να τον πετροβολάει, να τον ονειδίζει, να τον ξεφτιλίζει, λέγοντας «Έξελθε, έξελθε, φύγε, ανήρεμάτων, ανήρ κακοποιέ». Κοιτάξτε, αυτόν για τον οποίο ο Θεός είπε ότι είναι άνδρας κατά την καρδία μου, ο Σιμεΐ τον βλέπει άνδρα αιμάτων και κακοποιώ. Πόσο άσχημο είναι να βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι βλέπει ο Θεός. Δηλαδή να μην έχουμε όραση. Να μην έχουμε όραση Θεού να διακρίνουμε, να μην έχουμε διάκριση. Και συνέχισε βάζοντας μάλιστα και τον Θεό μέσα στην κατάρα του. Ο Κύριος επέστρεψε εναντίον σου τα αίματα του οίκου Σαούλ, αντί του οποίου εσύ ευασίλευσας, και παρέδωκεν ο Κύριος τη βασιλεία εις την χείρα Αβεσσαλόμ του ιού σου. Όχι μόνο δεν βλέπει, αλλά έχει και λάθος γνώμη, καθώς λέγει ότι ο Κύριος επέστρεψε εναντίον σου τα αίματα του οίκου Σαούλ, αλλά έχει και λάθος εκτίμηση και πρόβλεψη για το μέλλον, ότι ο Κύριος παρέδωκε στην χείρα του Αβεσσαλόμ του γιού σου τη βασιλεία. Όλα λάθη τα κάνει. Και ειδού το συμπέρασμα, επιάστης μέσα στην κακία σου, γιατί είσαι ανήρεμάτων. Λάθος όραση, λάθος εκτίμηση, λάθος γνώμη, λάθος πρόβλεψη. Δεν του βγήσε καλό, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα που τώρα θα δοκιμαστεί η καρδιά του Δαβίδ, ώστε ή αυτό θα το βγάλει προς ευλογία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ή θα το βγάλει προς κακό και στο Δαβίδ. Είναι τώρα μια κρίσιμη στιγμή για τη ζωή του Δαβίδ. Δοκιμάζεται από τον Κύριο. Και πρέπει να βρεθεί δόκιμος. Και δόκιμος είναι αυτός που διατηρεί τον προβατοειδή, συγχωρέστε με για την έκφραση, χαρακτήρα του. Δόκιμος ενώπιον του Θεού είναι αυτός που διατηρεί πάντοτε στη ζωή του τα χαρακτηριστικά του προβάτου που έχει καλό ποιμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε, να μην χάνουμε για οποιαδήποτε αιτία τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού που είναι πρόβατο και ομολογεί «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στέρη θείου δενός». Αλλά η δοκιμασία του γίνεται πιο μεγάλη, γιατί επεμβαίνει εκείνη τη στιγμή να επηρεάσει την καρδιά του, την πληγωμένη, δεν μπορεί να μην ήταν πληγωμένη όταν άκουγε τέτοια λόγια, να επηρεάσει την καρδιά του, την πληγωμένη, προς το χείρον, προς το χειρότερο, ο στρατηγός του που ήταν μαζί του και τον αγαπούσε ιδιαίτερα και ήταν και ανιψιός του, γιος της αδελφής του. Και ακούγοντας, αλλά εδώ φαίνεται και οι διαφορετικές καρδιές των ανθρώπων, και ακούγοντας και ο Δαβίδ τη φωνή του Σιμεΐ, αλλά και ο Αβισαίο υιός Σερουίας τα λόγια του Σιμεΐ, στράφηκε προς τον Δαβίδ και του λέει «Μου επιτρέπεις να πάω εκεί απέναντι να του κόψω το κεφάλι, γιατί ποιος είναι αυτός ο σκύλος που καταράτε τον Κύριό μου τον βασιλέα?» Και ανθρώπινα έχει δίκιο. Ποιος είναι αυτός που τολμάει να καταράτε τον κεχρισμένο του Κυρίου?
Να πάω να του κόψω το κεφάλι. Πολύ δίκιο ενώπιον των ανθρώπων. Δίκιο μπροστά στη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Αλλά η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Και ο βασιλεύς απάντησε, ο βασιλεύς Δαβίδ απάντησε, δόκιμος εις των Θεών, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του προβάτου, του Κυρίου των δυνάμεων. Τι μεταξύ εμού και ημών ή της ερουίας, γιατί επεμβαίνεις ανάμεσα σε μένα και στο θέλημα του Θεού. Μάθε ότι ο Κύριος, ακούτε αποκάλυψη που έχει, ο Κύριος τον διέταξε να με καταραστεί. Ποιος λοιπόν, εάν πράγματι τον διέταξε ο Κύριος να με καταραστεί, μπορεί να πει στο Θεό γιατί το έκανες αυτό? Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή του που δεν προϋπάρχει η διαταγή του Κυρίου. Γιατί? Γιατί είναι δούλος Θεού. Γιατί? Γιατί είναι αφιερωμένος στο Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον έχει εκλέξει. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή του. Για να συμβαίνει αυτό, ο Κύριος τον διέταξε. Και εξηγεί προς τον Αβυσέ και προς πάντα στους δούλους του. Γιατί σας φάνεται παράξενο? Εδώ ο Αβεσσαλόμ, ο γιος μου αγαπημένος, που εξήλθε από τα σπλάχνα μου, ζητάει τη ζωή μου να με θανατώσει. Και μεγάλο σας φαίνεται αυτό που κάνει ο εχθρός μου, ο Σιμεή, αν και αδελφός μου Ισραηλίτης, αλλά εκφράζει την εχθρότητά του προς εμένα. Δεν βλέπετε ότι όλο αυτό είναι μέσα στον αιώνιο σχέδιο του Θεού? Και τώρα πρέπει να κάνω αυτό που θα ευαρεστεί στο Θεό και θα έχει καλά αποτελέσματα σε μένα. Φοβερό, αδέρφοι. Να σκέφτεται ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε δυσκολία και επιβάρυνση της δυσκολίας. Δυσκολία είναι που τον έδιωξε ο Αβεσσαλόμ και ζητάει την ψυχή του. Και επιβάρυνση της δυσκολίας με τον ονειδισμό του σκύλου, του ασήμαντου, του Σιμεή, του... από την οικογένεια του Σαούλ, του Βενιαμίτη. Τώρα πρέπει να διατηρήσει τον αγιασμό του, την καθαρότητά του, να παραμείνει πράττοντας το θέλημα του Θεού και το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Αφήσατε αυτό να συνεχίζει να καταράτε. Μην τον εμποδίζετε, γιατί ο Κύριος τον διέταξε. Και τον διέταξε για να δοκιμάσει εμένα. Εάν διατηρήσω την καθαρότητά μου και τον αγιασμό μου, τότε ο Θεός είναι δυνατός να μετατρέψει την κατάρα αυτού του ανθρώπου που σήμερα με καταράτε σε ευλογία ουράνια. Πω. Μην τον εμποδίζετε να με καταράτε. Μην τον εμποδίζετε να με υβρίζει, να με ονειδίζει, να με ταπεινώνει. Γιατί εάν δεν τον εμποδίσω και δεν τον εμποδίσουμε, θα ευαρεστηθεί ο Θεός και την κατάρα που εξέρχεται από το στόμα του μέχρι να φτάσει σε μένα θα τη μετατρέψει σε ευλογία και θα με επαναφέρει ο Θεός στη βασιλεία μου. Τον εχθρό που τον καταράτε τον βλέπει σαν αιτία, εάν πάρει θέση ταπείνωσης προς τον Θεό και αποδοχής της παιδείας του Κυρίου, τον βλέπει σαν μεγάλη αιτία να επιστρέψει η βασιλεία που απόλεσε από τον Θεό
που το επέτρεψε να απολέσει τη βασιλεία του, ο Θεός να την επιστρέψει σε αυτόν. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ευαρεστεί το Θεό. Που δεν θυμώνει με τους εχθρούς του. Δεν αγριεύει με αυτούς που τον καταρρώνται σαν τον Αβυσέ τον ιό της Ερουίας. Αλλά αναγνωρίζει με τα πάσης βεβαιότητος ότι ό,τι επιτρέπει, επιτρέπεται και συμβαίνει στη ζωή του είναι διαταγή Θεού. Και την αποδέχεται. Και καθώς την αποδέχεται, χωρίς αγανάκτηση, θα έλεγα με χαρά, χωρίς γκρίνια, με ευχαριστία, χωρίς αγανάκτηση, αλλά με δοξολογία, ξέρει ότι ο Θεός θα ευαρεστηθεί γιατί πράττει τα θέλει το θέλημά του και είναι δυνατός να μετατρέψει στη ζωή του Δαβίδ και του κάθε ανθρώπου του Θεού που διατηρεί τα χαρακτηριστικά του προβάτου, που πάσχει γιατί ο Κύριος το ζητάει. Γιατί θα μπορούσε να σταματήσει να πάσχει, να το πω λίγο αλλιώς, θα μπορούσε αυτό το κομμάτι του σταυρού του να το κόψει. Το κόψει το κεφάλι. Αλλά ξέρει ότι είναι ο σταυρός που ο Θεός του έδωσε και τον χρειάζεται. Και μπορεί με αυτή του την εκτίμηση για το συμβάν και για τα γεγονότα της ζωής του που είναι ευάρεστα εις το Θεό, ο Θεός να μεταβάλει τα πάντα. Την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό. Την ταπείνωση σε δόξα. Δεν θα γίνει αυτό χαριστικά. Θα γίνει αυτό εις ανταπόδοση του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ εστάθη δόκιμος ενώπιον του Θεού και έπραξε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και ο Θεός ευαρεστούμενος συγχώρησε, ελέησε και ευλόγησε. Και έτσι και δίκιο να έχει στις εκτιμήσεις του ο Σιμεή και στις προβλέψεις του, θα αποδειχθούν ότι είναι εντελώς λανθασμένες. Γιατί τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Και ο Δαβίδ έμαθε να εμπιστεύεται στη ζωή του τον Κύριό του και τον Θεό του, που είναι ο καλός ο ποιμένας του και που δεν θα τον αφήσει ούτε θα τον εγκαταλείψει πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μήνυμα, είναι μάθημα, είναι αλήθεια, είναι πνευματικός νόμος. Ο Κύριος το λέει στον Ιωνά αλλιώς: είναι καλόν να αγανακτήσει Ιωνά, καθώς βλέπεις τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά από ό,τι εσύ πίστεψες, θέλησες, ήλπισες. Δεν είναι καλό αντί να αγανακτείς, να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για το σχέδιο το αγαθό που έχεις στη ζωή σου, το οποίο θα περάσει μέσα από το φορτίο του σταυρού του στην πλάτη σου, μέσα από τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Είναι καλό να αγανακτείς. Και η απάντηση είναι μη γέννητο να αγανακτήσουμε, αδελφοί μου, από εδώ και στο εξής, για το οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, γνωρίζοντας ότι αγαθές βουλεύεται ο Θεός πρώτον, και δεύτερον γνωρίζοντας ότι με όλα αυτά τα στραβά και τα ανάποδα που έρχονται από καταστάσεις, από ανθρώπους καλούς, κακούς, από αδελφούς μας, από ξένους, από συγγενείς, από οποιονδήποτε, με όλες αυτές τις καταστάσεις τις ανάποδες που μας προκαλούν θλίψη, ο Θεός εργάζεται τη δοκιμασία της πίστης σου, εάν θα συνεχίζεις να πιστεύεις, να ελπίζεις και να περιμένεις από τον Κύριο τη λύτρωση, το έλεος, την ευλογία και εν τέλει τη δόξα. Αμήν.